Κύριε Καραγενίδη, βλέπουμε ότι τουλάχιστον όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου υπάρχει απόφαση ηλυμένη να προχωρήσει άσχετα από το αν έστειλαν ή δεν έστειλαν τις λίστες με τους ανθρώπους που αποφασίστηκε να απολυθούν οι Δήμοι. Τι θα γίνει με το ζήτημα αυτό γιατί γίνεται οριζόντιο όπως καταγγέλουν και χωρίς καμία αξιολόγηση. Το είχαμε πει εξ αρχή ότι αυτό το πράγμα θα το σταματήσουν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση με τι κινητοποιήσει του. Η λιμένη απόφαση υπάρχει και θα, θα υπάρξει προσπάθεια να υλοποιηθεί. Και μάλιστα, όπω ίσω να ξέρετε, ανακοινώθηκαν διαθεσιμότητες περίπου νομίζω γύρω στους 60 με 65 εργαζόμενους οι οποίοι δεν στείλανε τα ονόματα των ανθρώπων που πρέπει να μπουν σε διαθεσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη μέχρι και το τέλος του 2013 να διώξει περίπου 150.000 δημοσίου υπαλλήλους όπως ήταν και η υπογραφή του μνημονίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να, να, ανατραπεί αυτή η ιστορία παρά μόνο με κινητοποιήσει, με, με διαδηλώσει και με ένταση των αγώνων των εργαζομένων. Σε, αυτό το, σε αυτή την πορεία εμεί θα συζητήσουμε τη Δευτέρα με τον Δημήτρη Τροσταρατούλη και τη Δέσμενη Τερχαραραλαμπίδη, οι οποίοι θα είναι στη δράμα παρόντε με, με τα σωματεία των εργαζομένων, ώστε να πάρουμε μία ενημέρωση αλλά και να του δώσουμε και την πολιτική μα στήριξη στου αγώνε που επίκυνται. Και αυτό έχει σχέση και με άλλε επιχειρήσει του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα έτσι, που παρεμβαίνουν με τον τρόπο αυτό. Έναυσμα αυτή τη επίσκεψη είναι η, η Νεογάλ, στην οποία Εμεί θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε και με το σωματείο, αλλά και με την εργοδοσία, γιατί έχουμε πληροφορίε ότι υπάρχει πίεση να μειωθούν οι μισθοί των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, τονίζω, που η οποία είναι κερδοφόρα εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Και με αυτήν την αφορμή, ο εγώ, ο Δημήτρη Οστρατούλη και η Δέσμενη Χαραλαμπίου θα κάνουμε μια επίσκεψη το πρωί τη Δευτέρα, ώστε να συζητήσουμε τα προβλήματα που ενσκύπτουν και το πώ θα μπορέσουμε η εποφελία των εργαζομένων, αλλά και τη διατήρηση τη επιχείρηση σε κερδοφορία, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Γιατί είναι μια επιχείρηση την οποία την έχει στηρίξει τα μέγιστα ο δραμινός λαός και είναι και μια επιχείρηση τοπικού ενδιαφέροντος η οποία μας ενδιαφέρει.